Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Παρά την επεισοδιακή υποδοχή του κυρίου Γεωργιάδη, τελικά οι αγρότες ήταν στην σύσκεψη αυτή, είπαν τα θέματά τους. Αλλά από εκεί και πέρα, εσείς οι υπόλοιποι, τι συζητήσατε, κύριε Κορεντζίδη, με τον κύριο Γεωργιάδη? Εντάξει, καταρχάς έγινε αποδεκτό, να σας πω, το αίτημα των αγροτών. Εκπρόσωποι των αγροτών όντως ήταν στην. Σας το ζήτησαν και προσωπικά πριν μπείτε μέσα και σε εσάς. Συζήτηση και προσωπικά, αλλά έγινε αποδεκτό, σας λέω, και από τον, και από το κλιμάκιο της κυβέρνησης και από τους υπουργούς. Και αυτό θεωρώ ότι ήταν το σωστό. Έδειξε ο κύριος Γεωργιάδης ότι δεν θέλει να αποφύγει κανέναν. Δόθηκαν κάποιες απαντήσεις, βέβαια, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που έχει ο συγκεκριμένος υπουργός και μέσα από το χαρτοφυλάκιο του συγκεκριμένου υπουργείου. Γιατί δεν είναι το υπουργείο του σίγουρα, ναι. Από εκεί και πέρα, όμως, στις συζητήσεις που είχαμε, οι υπόλοιποι αυτοί διοικητικοί, αυτό που έθεσα εγώ προσωπικά ήταν ότι αυτό που εκφράζουν οι αγρότες δεν είναι κραυγή διαμαρτυρίας, αλλά είναι κραυγή αγωνίας. Και μάλιστα εκφράζει όχι μόνο το συγκεκριμένο κλάδο, αλλά εκφράζει όλο τον κόσμο της Καστοριάς. Γιατί πλέον το πρόβλημα δεν είναι εξειδικευμένο, κύριε Νατσούλη, και αυτό είναι που πρέπει να γίνει κατανοητό. Και από την εκτίμησή μου είναι ότι σε μεγάλο ποσοστό έγινε κατανοητό από τους εκπροσώπους της κυβέρνησης ότι πλέον το θέμα και το πρόβλημα εδώ στην Καστοριά είναι θέμα και πρόβλημα επιβίωσης και όχι τίποτε άλλο. Σε επιμέρους ζητήματα που θέσαμε ήταν τα κίνητρα, οι επιπτώσεις που έχουν πλέον η φορολογία στην ενέργεια, τις αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου, του ρεύματος, της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να ζητήσουμε όλοι μαζί ότι πρέπει να γίνει μια γενναία μείωση, πρέπει να γίνει μια γενναία έκπτωση, ένα ποσοστό επιδότησης, όχι μόνο στα νοικοκυριά αλλά και στις επιχειρήσεις, που οι επιχειρήσεις της Καστοριάς είναι πλέον στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Μα αυτό ακριβώς λέμε, κύριε Κορεντζίδη. Ακριβώς αυτό είναι το νούμερο ένα θέμα αυτή τη στιγμή. Και αν δεν υπήρχαν αυτά τα προβλήματα, πραγματικά σήμερα θα ήταν μια πολύ πολύ διαφορετική μέρα. Γκρινιάζει και φωνάζει ο κόσμος, ακριβώς, και οι επιχειρήσεις, γιατί έχουν αυτό το απίστευτο ζόρι. Ένα ζόρι που δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε ούτε καν στα χρόνια της κρίσης. Και έρχεται τώρα, εν μέσω κορονοϊού, να ταράξει τις ζωές μας και το επάγγελμά μας, την καθημερινότητά μας. Προβλήματα, αυτό δώσαμε να καταλάβουν οι αρμόδιοι, ότι είχαμε τα προβλήματά μας εδώ πέρα ως κοινωνία. Ως οικονομία έρχονται και τα επιπλέον, έτσι, μέτρα, οι επιπλέον αυξήσεις που κάνουν το νοικοκυριό να είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και να ψάχνουμε πλέον τα ως προς το ζήν. Εκεί λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης αφήνει κάποιο περιθώριο, γιατί άλλος ο χειμώνας, όπως ξέρει και ο κύριος Γεωργιάδης, κατάγεται από το αμύντιο. Άλλος ο χειμώνας εδώ. Και αναφέρθηκε και το γεγονός ότι στην Αθήνα, σε μια έκτακτη έτσι περίπτωση που ήταν για μια μέρα, όχι μόνο το χρόνο θα έλεγα, για μια μέρα ίσως 20ετίας, 30ετίας, δόθηκαν κάποια χρήματα επιδότησης, κάποια χρήματα επιδότησης, εμείς ανάλογα τι θα πρέπει να ζητήσουμε. Εκεί τι απάντησε λοιπόν, πολύ ωραίο αυτό, τι απάντησε ο κύριος Γεωργιάδης? Τίποτα, δεν είχαμε κάποια απάντηση αυτή τη στιγμή, αποχωρούν από το κτίριο της Αντιπεριφέρειας. Ό,τι ήταν να κάνετε εσείς λοιπόν το κάνατε, τα υπόλοιπα το... Έχουμε και το απόγευμα, εγώ κατέθεσα και ένα υπόμνημα λεπτομέρειες στον Υπουργό με όλα τα ζητήματα του οποίου ζήτησα, από τον οποίο βέβαια ζήτησα να το δει με κάθε λεπτομέρεια και να γίνει μια συνάντηση εκ νέου στην Αθήνα αυτή τη φορά. Το απόγευμα έχουμε τα εγγένεια της έναρξης των εργασιών και εκεί θα τοποθετηθούμε μέσα από το χαιρετισμό για να επαναλάβουμε έτσι τα ίδια αιτήματα και να τα κάνουμε, να δώσουμε να καταλάβουν ότι πλέον είναι επιτακτικά και ότι θα είμαστε επίμονοι μέχρι να δικαιωθούμε. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο. Οι αγρότες μίλησαν για τον κλάδο τους ή μίλησαν για τους πάντες? Μίλησαν για τον κλάδο τους, αλλά όπως σας είπα στην αρχή της τοποθέτησής μου, τα αιτήματα των αγροτών πλέον είναι αιτήματα όλης της κοινωνίας της περιοχής μας. Για το φράγμα είπε κάτι και την απολυντοποίηση. Θα επιληφθεί ο ίδιος θέματος. Θα πιέσει ως το δυνατόν περισσότερο τις καταστάσεις και με νέο υπουργό
αυτή τη στιγμή στο αγροτικής ανάπτυξης, θα πιέσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις καταστάσεις για να έχουμε νέα. Τώρα βγαίνει και ο υπουργός, αν δεν κάνω λάθος, γιατί ναι, βλέπουμε ζωντανή εικόνα. Τώρα, πάρουμε και ζωντανή εικόνα. Θα μου επιτρέψετε και εμένα να αποχωρήσω αυτή τη στιγμή, θα σας δώσω πάλι την Έλενα. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί ναι, είναι και στο πόδι. Ευχαριστώ. Το ξέρω, γιατί ο Δήμαρχος είναι και με τις πατερίτσες. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.